άκρητη όλη τη χαρά και την αγαλίαση της Αναστάσεως του Κυρίου. Σήμερα είναι η Κυριακή του Θωμά. Ο Θωμάς, ένας από τους 12 Αποστόλους, είδε το Χριστό να κάνει στην Παλαιστίνη αναρρύθμιτα θαύματα. Μεταξύ των θαυμάτων ήσαν και αναστάσεις νεκρών. Προ λίγων ημερών είδε ο Θωμάς το Χριστό να τεινάσει έξω από το μνήμα τον τετραήμερο Λάζαρο, ένα πτώμα οδοδός, ένα πτώμα εν αποσυνθέση που ανέδιδε δυσοσμία. Ο Χριστός είχε δώσει τη δύναμη και στο Θωμά να τελεί θαύματα, μεταξύ αυτών και αναστάσεις νεκρών. Ο Χριστός είχε προφητεύσει: θα σταυρωθώ και την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Ο Θωμάς είδε ότι επαλήθευσε η προφητεία ως προς την σταύρωση. Αν δεν ήταν ατελής άνθρωπος, όπως είμαστε δυστυχώς όλοι εμείς οι άνθρωποι, μόλις είδε να εκπληρώνεται η προφητεία για τη σταύρωση του Χριστού, έπρεπε να σκεφτεί ότι θα εκπληρωνόταν και η προφητεία για την Ανάσταση. Ο Χριστός αναστήθηκε. Τον είδαν οι 10 μαθητές. Απουσίαζε ο Θωμάς όταν την ημέρα της Αναστάσεως ο Χριστός εμφανίστηκε στους άλλους μαθητάς. Οι μαθητές περί χαρίς ανήγγυλαν στο Θωμά την Ανάσταση του Κυρίου. «Εωράκαμεν τον Κύριον, είδαμε τον Κύριο». Η Θεία Δικαιοσύνη και η Ανθρώπινη Δικαιοσύνη, για να βεβαιωθεί ένα πράγμα, ένα γεγονός, απαιτεί μαρτυρία 2 ή 3 μαρτύρων. Εδώ δεν ήταν 2 ή 3, ήταν 10 μάρτυρες οι μαθητές, οι συμμαθητές του Θωμά. Και μπορούμε να βρούμε, αγαπητοί μου, τόσον ειλικρινείς μάρτυρες όπως ήσαν οι Απόστολοι? 10 μάρτυρες βεβαίωναν το Θωμά για την Ανάσταση του Χριστού. «Εωράκαμεν τον Κύριον, είδαμε τον Κύριο». Πίστευσε ο Θωμάς? Όχι. Οι χριστιανοί δεν είναι ούτε εύπιστοι ούτε δύσπιστοι. Εξετάζουν τα πράγματα και τότε πιστεύουν. Ο Θωμάς δεν έπρεπε καν να εξετάσει, διότι είχε τόσους άλλους λόγους για να πιστεύσει. Εν τούτης ήταν τόσο δύσπιστος, ώστε έλεγε στους 10 συμμαθητάς του: «Εάν μη είδω της οφθαλμής μου των τύπων των ύλων, ή αν δε δω με τα μάτια μου τα σημάδια από τα καρφιά». Δεν είχε εμπιστοσύνη ούτε στα μάτια του. «Ή αν δε βάλω των δακτυλών μου εις τον τύπον των ύλων και την χείρα μου, την παλάμη μου εις την πλευράν», την λογχισμένη από τον Ρωμαίο στρατιώτη, «ου μη πιστεύσω». «Δεν θα πιστεύσω», έλεγε ο Θωμάς. Ο Θωμάς πολύ δύσπιστος, αλλά βεβαίως καλοπροαίρετος. Ή αν δεν ήταν καλοπροαίρετος, δεν θα τον είχε κάνει Απόστολο ο Χριστός. 8 ημέρες μετά την Ανάσταση, σαν σήμερα, ο Χριστός εμφανίστηκε πάλι στο Υπερόον των Ιεροσολύμων, όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθητές. Και ήσαν κλειδαμπαρωμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Ο Χριστός εισήλθε εις το Υπερόον και κλεισμένων των θυρών, και έστει εις το μέσον των μαθητών,
στάθηκε στο μέσον των μαθητών, λέγει το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, και προσέφερε την ειρήνη του στους μαθητάς. Ειρήνη ημίν, που δεν σημαίνει απλώς την ειρήνη, σημαίνει κάθε καλό, κάθε ευλογία. Κατόπιν εστράφει προς τον δύσπιστο Θωμά, τον κοίταξε καλά ο Κύριος και του απεκάλυψε τις αντιρρήσεις του. «Έλα Θωμά», του είπε, «βάλε το δάκτυλό σου στον τοίπο των ήλων και την χείρα σου, την παλάμη σου, στην πλευρά». Τάχασε, θα λέγαμε, ο Θωμάς. Κατάλαβε ότι όταν διατύπωνε τις αντιρρήσεις του στους άλλους μαθητάς, ο Χριστός αοράτος ήταν παρόν. Κατακυριεύτηκε εκείνη τη στιγμή από την αποκάλυψη των αντιρρησεών του από το στόμα του Χριστού, αλλά περισσότερο από τη χάρη του Αναστάντους Κυρίου, κατακυριεύτηκε ο Θωμάς από την πίστη στον Αναστάντα Κύριο και ανεφώνησε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Αγαπητοί τηλεθεατές, μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν πολλές ομολογίες για το πρόσωπο του Χριστού, πολλές ομολογίες της θεότητος του Χριστού. Δύο ομολογίες διακρίνονται, είναι οι συγκινητικότερες. Η μία είναι η ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, πρώτης Αναστάσεως και πρώτου θανάτου. Όταν ο Χριστός ρώτησε τους μαθητάς ποια ιδέα έχετε για μένα τον Ιησού τον Ναζωραίο, ο Πέτρος ανεφώνησε «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, Συ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Ζωντανού του Αληθινού Θεού». Συγκινητική η ομολογία του Πέτρου, του πλέον αυθορμήτου από τους 12 Αποστόλους. Αλλά η ομολογία του Θωμά είναι ακόμη πιο ωραία και πιο συγκινητική. Προέρχεται από μια καρδιά η οποία αυτομάτως, θα έλεγα, αποτόμως καταπλημμυρίστηκε από τη χάρη του Αναστάντος Ιησού. «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Αυτή η ομολογία του Θωμά, «ο Κύριος μου και ο Θεός μου», είναι λαμπροτάτη απόδειξη της θεότητος του αρχηγού της πιστεώς μας. Μερικοί προτεστάντες, αντιτριαδίτες, δεν παραδέχονται τη θεότητα του Χριστού. Επίσης τη θεότητα του Χριστού δεν παραδέχονται οι χιλιαστές, οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, στην πραγματικότητα ψευδομάρτυρες, τους οποίους τόσες φορές προκαλέσαμε και σήμερα προκαλούμε σε δημόσιο διάλογο. Ή αν έχουν επιχειρήματα, να έρθουν να συζητήσουμε τις διαφορές που μας χωρίζουν εμάς τους Ορθοδόξους από τους λεγόμενους μάρτυρες του Ιεχωβά. Δεν ήρθαν και δεν πρόκειται να έλθουν, διότι δεν έχουν επιχειρήματα. Εμείς πάντως για πολλωστή φορά τους προκαλούμε, προκαλούμε δε και κάθε άλλον ετερόδοξο. «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου» είναι, επαναλαμβάνω, λαμπροτάτη απόδειξη της θεότητος του Χριστού. Δεν είναι μόνο μερικοί προτεστάντες, δεν είναι και οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που δεν παραδέχονται και δεν ομολογούν τη θεότητα του Χριστού. Είναι και πολλοί λεγόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Το λέγω με βαθυτά τη θλίψη.
άνθρωποι που δεν ομολογούν τη θεότητα του Χριστού δεν αξίζουν να ονομάζονται χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι. Συνέφερε να μην είχαν βαπτιστεί, να μην είχαν ακούσει τίποτα από το Ευαγγέλιο, να μην είχαν έρθει στον κόσμο. Είναι ορθολογιστέ, άπιστοι. Όταν τους ερωτάς ποια γνώμη έχουν για τον Χριστό, δίνουν διάφορες απαντήσεις. Ο Χριστός ήταν ένας καλός άνθρωπος, λένε, μόνον άνθρωπος δηλαδή κατά αυτούς. Ο Χριστός ήταν ένας φιλόσοφος. Ο Χριστός ήταν ένας ηθικολόγος, ένας μεταρρυθμιστής, ένας επαναστάτης, ένας μύστης θρησκείας, ένας Άγιος λέγον. Αλλά δεν λέγουν εκείνο προπάντων και κυρίως που πρέπει να υπούν και αποτελεί την υψίστη αλήθεια της πιστεώς μας, που αν κανείς δεν την παραδέχεται δεν είναι χριστιανός, είναι αχριστιανός, και αν την καταπολεμεί είναι αντίχριστος. Ποια είναι η υψίστη αλήθεια της πιστεώς μας? Αυτή που ομολόγησε ο Θωμάς, ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Με αυτή την ονομασία στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται ο Γιαχβέ στα εβραϊκά, ο Κύριος στα ελληνικά, ο αληθινός Θεός. Εξ αφορμής της συγκινητικής ομολογίας του Θωμά, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, θα αναφέρω, αγαπητοί τηλεθεατέ, στην ευσέβειά σας, ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής, άλλα στα οποία ο Χριστός ονομάζεται Κύριος, άλλα στα οποία ο Χριστός ονομάζεται Θεός, και άλλα όπου συνδυάζονται οι δύο ονομασίες και ο Χριστός ονομάζεται Κύριος και Θεός. Παρακαλώ δε, ως χριστιανοί και δι' ορθόδοξοι χριστιανοί, να προσέξουμε ιδιαιτέρως αυτά τα χωρία, διότι το πρώτο που απαιτείται στο χριστιανισμό είναι η πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού, η πίστη στην θεότητα και την κυριότητα του Χριστού. Πρώτον, θα αναφέρομαι χωρία όπου ο Χριστός ονομάζεται Κύριος. Είναι πάρα πολλά τα χωρία, θα αναφέρομαι μερικά μόνο. Στο Ισαΐου μη 3, 40 κεφάλαιο, στίχος 3, διαβάζομαι: «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου». Κύριος εδώ, στα εβραϊκά Γιαχβέ, αληθινός Θεός, ονομάζεται ο Χριστός, ο Μεσσίας. «Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου» σημαίνει ο Κύριος, ο Γιαχβέ, έρχεται στον κόσμο. Ετοιμάσετε το δρόμο για να διαβεί ο ερχόμενος Κύριος. Βάλτε τρομποτινά πνευματικές μπουλντόζες και εισάξετε το δρόμο της καρδιές σας για να υποδεχτείτε τον ερχόμενο Κύριο. Στην αρχή του ψαλμού 97 κατά το Σεβδομήκοντα, 98 κατά το Εβραϊκό, διαβάζομαι ένα παραδοξότατο λόγο που στην προηγουμένη εκπομπή εξηγήσαμε και αναλύσαμε στην ευσεβειά σας. «Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού». Με απλά λόγια, ο ψαλμοδός λέγει
τραγουδίστε στον Κύριο, εβραϊκά στον Γιαχβέ, στον αληθινό Θεό. Τραγουδίστε στον Κύριο καινούριο τραγούδι, διότι ο Κύριος έκανε θαυμαστά πράγματα. Τι έκανε ο Κύριος? Έσωσε αυτόν οι δυναμίς του. Παράδοξος λόγος. Ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο Θεός, κάτι έπαθε και ο ίδιος έσωσε τον εαυτόν του. Αυτοσώθηκε. Τι παθαίνει ο Θεός? Η Θεότηση είναι παθής. Το μυστήριο λύεται στην Καινή Διαθήκη. Ο Κύριος που έπαθε είναι ο Χριστός. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, ως άνθρωπος σταυρώθηκε, απέθανε και ο ίδιος ως Θεός με τη δύναμή του έσωσε τον εαυτόν του από το πάθημα του θανάτου, ανέστησε τον εαυτό του. Τέτοια χωρία είναι καταπληκτικές αποδείξεις για τη θεοπνευστία της Γραφής και για τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Στον Ψαλμό 101 στίχος 26, 102 κατά το εβραϊκό στίχος 25, διαβάζουμε: «Συ καταρχάς Κύριε την γίνε θεμελίωσας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί κλπ. Συ καταρχάς ο Γιαχβέ, ο Κύριε αληθινέ Θεέ, συ καταρχάς συ στην αρχή του χρόνου δημιούργησες τη γη και τους ουρανούς». Ποιον ονομάζει εδώ, ποιον προσφωνεί εδώ με τη λέξη Κύριε, Γιαχβέ στα εβραϊκά? Ο ψαλμοδός την απάντηση δίδει η προς Εβραίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο στο στίχο 8 εν συνδυασμό με το στίχο 10. Στο στίχο 8 μας βεβαιώνει ο Απόστολος ότι ομιλεί για τον Υιό, για τον Ιησού Χριστό, και στο στίχο 10 έως 12 παραθέτει το χωρίο «Συ Κύριε καταρχάς την γη εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί» και τη συνέχεια. Σύμφωνα λοιπόν και με αυτό το χωρίο, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι Κύριος, εβραϊκά Γιαχβέ, ίσον αληθινός Θεός. Πού είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που κρατούν στα υπομάλης, φέρουν υπομάλης την Αγία Γραφή και παριστάνουν τους μελετητάς και τους σπουδαστάς των γραφών? Τη Γραφή χρησιμοποιούν απλώς ως δόλωμα για τους χάνους. Δεν πιστεύουν στη Γραφή, πιστεύουν στα περιοδικά των Μπρούκλιν και στα δολάρια των Μπρούκλιν. Ας έρθουμε στην Καινή Διαθήκη. Ανοίγουμε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιον ΚΑΑ στίχος 3. Προκειμένου ο Χριστός να κάνει την θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, έστειλε τους μαθητάς του να λύσουν μίαν όλων με το πουλαρά και το, να φέρουν την όλο με το πουλαράκι τους, με το πουλαράκι της, για να κάνουν, να κάνει ο Χριστός τη θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα. Και είπε ο Χριστός τους μαθητάς του: «Όταν θα λύετε την όλον και σας πούν γιατί λύετε την όλον, θα υπείτε ο Κύριος χρίαν έχει αυτόν». Ο Κύριος χρειάζεται για να μεταφέρουμε εκεί την όλον και το πουλαράκι για να κάνει τη θριαμβευτική του είσοδο στο Ιεροσόλυμα. Ο Κύριος, ο Χριστός ονόμασε τον εαυτόν του ο ίδιος με το όνομα ο Κύριος. Σύμφωνα με το Ιωάννου γιώτα γάμα 13, ο Χριστός όταν ένυψε τους πόδας των μαθητών του
είπε στους μαθητάς του, «Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλός λέγεται ημίγαρ, καλά κάνετε που με ονομάζετε με τις ονομασίες ο διδάσκαλος και ο Κύριος, διότι είμαι εκ φύσεως ο διδάσκαλος, ο διδάσκαλος με την απόλυτη και μοναδική έννοια, και είμαι εκ φύσεως ο Κύριος, ο Κύριος με απόλυτη έννοια, με μοναδική έννοια». Επανερχόμεθα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο Καπαΐτα, στο στίχο 6, ο άγγελος που εμήνυσε την Ανάσταση του Χριστού στις μυροφόρες είπε προηγουμένως, «Ξέρω, ζητείτε τον Ιησούν των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων», και κατόπιν είπε, «Υγέρθη», καθώς είπε, «Δεύτε είδετε τον τόπον όπου έχει το Κύριος». «Ελάτε», είπε ο άγγελος στις μυροφόρες, «να ειδείτε τον τόπο που έχει το Κύριος, που ήταν ενταφιασμένος ο Κύριος». Ο άγγελος ονόμασε τον Ιησού Χριστό με το όνομα «ο Κύριος». Οι άνθρωποι έχουν πολλούς κυρίους, έχουν πολλά αφεντικά, να εκφραστώ έτσι. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Αλλά οι άγγελοι ένα μόνο Κύριο έχουν και αναγνωρίζουν, το Θεό. Λέγοντας λοιπόν ο άγγελος στις μυροφόρες, «Λάτε να ειδείτε τον τάφο που ήταν εξαπλωμένος, ενταφιασμένος ο Κύριος», ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός. Ερχόμεθα τώρα στην πιο θεολογική επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, στους στίχους 9, 12 και 13. Τι λέγει ο μεγάλος Απόστολος, ο Παύλος, που ήρθε εδώ στην Ελλάδα και μας έκανε χριστιανούς, τι λέγει για να πιστέψουμε και να σωθούμε? Για να σωθούμε, λέγει ο Παύλος, πρέπει να πιστέψουμε δύο πράγματα. Λέγει στο Ρωμαίος, γιώτα, 10ο δηλαδή κεφάλαιο, 9 στίχο. Ποια είναι αυτά τα δύο πράγματα? Να ομολογήσουμε τον Ιησούν ως Κύριον, ως Θεόν, και να πιστέψουμε ότι ως άνθρωπο τον ανέστησε ο Θεός. Ότι δηλαδή ο Χριστός είναι άνθρωπος, που ως άνθρωπος πέθανε και τον ανέστησε ο Θεός, αλλά δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και ο Κύριος, ο ίδιος ο Θεός. Στο στίχο 12 ο Απόστολος τονίζει για τον Χριστό λέγοντας, «Ο αυτός Κύριος πάντων πλουτών εις πάντας τους επικαλουμένους αυτών». Ο Χριστός είναι ο Κύριος όλων, ο Θεός όλων, και παρέχει, προσφέρει πλούσια τη σωτηρία σε ποιους? Σε αυτούς που τον επικαλούνται. Και για να τον επικαλεστούν πρέπει βεβαίως πρώτα να τον πιστέψουν ως Κύριο, ως Θεό. Δίνει τη σωτηρία του σε όλους αδιακρίτως, διότι όπως προφητεύθηκε από τον προφήτη Ιωήλ και παραθέτει εδώ ο Απόστολος στο Ρωμαίος Ιώτα 13, «Πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί». Για τρίτη φορά εδώ ο Παύλος
ονομάζει τον Ιησού Κύριο και λέγει ότι όποιος επικαλεστεί τον Κύριο, το χωρίο επαναλαμβάνω είναι από τον προφήτη Ιωήλ, εκεί το Κύριος στα εβραϊκά είναι Γιαχβέ, ίσον αληθινός Θεός. Όποιος επικαλεστεί τον Κύριο, τον Γιαχβέ Ιησού Χριστό, τον αληθινό Θεό, αυτός θα σωθεί. Άρα τι λέγει στη συνέχεια στο στίχο 14 ο Παύλος για τους Εβραίους? Πόσουν επικαλέσονται ισόν ουκ επίστευσαν, αλλά πως θα επικαλεστούν οι Εβραίοι εκείνον στον οποίον δεν επίστευσαν? Οι Εβραίοι στον Χριστό δεν επίστευσαν. Αυτός είναι ο Κύριος, αυτός είναι ο Γιαχβέ, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Ένα μένα από τα τρία πρόσωπα της Θεότητος, αλλά όλη η Θεότης, όλη η Θεία Ουσία, ο όλος Θεός, ο Θεός. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, στο στίχο 6, ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι για μας τους πιστούς ένας Κύριος υπάρχει και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτή η φράση περιελήφθη και στο σύμβολο της πίστεως. Απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστεως λέγομαι: πιστεύω εις ένα Κύριον κόμμα Ιησούν Χριστόν. Πιστεύω εις ένα Κύριον, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Στο τέλος της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής διαβάζουμε την Αποστολική Ευλογία, την οποία κατά τη Θεία Λειτουργία μεταδίδει ο Λειτουργός του Υψίστου στο Εκκλησίασμα. Η χάρις τίνος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται Κύριος, Κυριός μας, και επειδή είναι Κύριος Θεός, γι' αυτό απορρέει από Αυτόν η χάρις, όπως βεβαίως απορρέει και από τον Πατέρα και από το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Χάριτος. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, στους στίχους 15 έως 17, πολλές φορές ο Χριστός ονομάζεται με το όνομα Κύριος. Εκεί ομιλεί ο Απόστολος για την Ανάσταση των νεκρών. Βεβαιώνει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί και τούτο λέγει ο Απόστολος στηρίζεται στο λόγο του Κυρίου. Τούτο λέγομεν ημίν εν λόγω Κυρίου. Το κήρυγμα για την Ανάσταση δεν είναι ανθρωπίνη επινόηση, είναι λόγος του Κυρίου, και Κύριο εδώ εννοεί τον Ιησού Χριστό. Κατά την παρουσία του Κυρίου λέγει στη συνέχεια, κατά τη Δευτέρα δηλαδή παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι ου μη φθάσομεν τους κοιμηθέντας. Όσοι θα ζούμε κατά την ώρα της Δευτέρας παρουσίας, δεν θα φθάσομεν αυτούς οι οποίοι κοιμήθησαν εν Χριστώ, απέθαναν με την πίστη στο Χριστό, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται από ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες υπερλυπόμενοι άμα συναυτείς αρπαγισόμεθα εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίο εσώμεθα. Μας είπε ότι το λόγο της Αναστάσεως τον στηρίζει στο λόγο του Κυρίου.
Μας είπε επίσης ότι οι νεκροί που απέθαναν με πίστη στον Χριστό, πρώτοι αυτοί θα αναστηθούν κατά την παρουσία του Κυρίου. Δεύτερη φορά χρησιμοποιεί το όνομα Κύριος. Μας λέγει στη συνέχεια ότι αυτός ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος, θα κατεβεί από τον ουρανό εν μέσω αγγέλων και σαλπίγγων αγγελικών και κελεύσματος για να αναστήσει και να παραλάβει τους τιμηθέντας εν Χριστώ. Και ότι θα αρπαγούμε, λέγει, μαζί με αυτούς που θα αναστηθούν εν δόξος, θα αρπαγούμε εις τον αέρα, δεν θα πατήσει καν ο ερχόμενος Κύριος στη γη, και θα υπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα και θα είμαστε πάντοτε στον ουρανό μαζί με τον Κύριο. Αυτή είναι η μεγάλη ελπίση για την οποία ζούμε και αγωνιζόμεθα στην πρόσκαιρη και δοκιμαστική αυτή ζωή. Όποιος δεν έχει αιώνια προοπτική, όποιος δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Χριστού και στην Ανάσταση των νεκρών, ο αυτός δεν είναι χριστιανός, αυτός είναι δυστυχής άνθρωπος. Ο Χριστός που με την παντοδυναμία Του μας ανέστησε από τον τάφο της ανυπαρξίας, από το μηδέν, και μας έκανε ανθρώπους, λογικά και συνειδητά όντα, μικρούς θεούς, θεούς κατά χάρη, ο Χριστός έχει τη δύναμη να μας αναστήσει και από τους τάφους, να βγάλει το λαό Του, όπως λέγει η προφητεία που ακούσαμε τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς, έχει τη δύναμη να βγάλει το λαό Του μέσα από τα μνήματα, μέσα από τους τάφους. Για ένα Θεό, αγαπητοί τηλεθεατέ, που δημιούργησε τη γη και δισεκατομμύρια γαλαξίες και δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ηλίους και κυβερνά τα σύμπαντα με ακρίβεια και διαθέτησε τα πάντα με σοφία και με σκοπιμότητα, για ένα παντοδύναμο και πάνσοφο και πανάγαθο Θεό, δεν είναι δύσκολη η Ανάσταση. Τι είπε ο Χριστός στους Σαδουκαίους που ήσαν οι ληστέ, όπως είναι σήμερα οι πλήστοι άνθρωποι και δεν πίστευαν στο Πνεύμα και στην Ανάσταση? Πλανάστε, μη ειδώτε στα σγραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Πλανάστε, τους είπε, διότι δεν γνωρίζετε τις Άγιες Γραφές, τους θεοπνεύστους λόγους, και δεν γνωρίζετε τη δύναμη του Θεού. Στην προς Εβραίους επιστολή, στο Ζήτα 14, διαβάζομαι επίσης: «Πρόδειλον ότι εξ Ιούδα ανατέταλκεν ο Κύριος ημών». Είναι φανερό ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ανέτειλε σαν ήλιος δικαιοσύνης, σαν λαμπρός πάμφωτος ήλιος, εξ Ιούδα, από τη φυλή του Ιούδα, όπως ήταν προφητευμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος ανέτειλε εκ της φυλής του Ιούδα. Ενθυμούμε αυτή τη στιγμή και ένα άλλο παράδοξο χωρίο που ακούμε στην Εκκλησία: «Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεόν Κύριον εκ πηγών Ισραήλ». Εδώ έχουμε παράδοξο λόγο, ότι ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο Θεός, προέρχεται από τις πηγές του Ισραήλ, του Ισραηλιτικού λαού. Κανονικώς τι έπρεπε να λέγει η Γραφή? Ότι ο Ισραήλ προέρχεται από τις πηγές του Κυρίου. Δεν λέει αυτό, λέει το αντίστροφο, ότι ο Κύριος προέρχεται από τον Ισραήλ. Ο Κύριος, ο Γιαχβέ, προέρχεται από τον Ισραήλ ως άνθρωπος. Πρόδειλον ότι εξ Ιούδα ανατέταλκεν ο Κύριος ημών. Πώς εναρμονίζονται μεταξύ τους τα χωρία της Γραφής
η θαυμαστή αρμονία μεταξύ των χωρίων της Γραφής είναι άλλη τρανή απόδειξη ότι η Γραφή δεν είναι μεγάλο παραμύθι, όπως είπε ένας αντίχριστος αρχιεπίσκοπος της εποχής μας που βασιλεύει ευτυχώς πολύ μακριά από την ελληνική πατρίδα. Η Γραφή είναι η αλήθεια, είναι το βιβλίο του Θεού που περιέχει τις πιο μεγάλες και συγκλονιστικές και σημαντικές αλήθειες, τις αλήθειες από τις οποίες εξαρτάται η σωτηρία και η δόξα του ανθρώπου. Αναφέραμε, αγαπητοί μου, χωρία όπου ο Χριστός ονομάζεται με το όνομα Κύριος. Θα αναφέρουμε τώρα χωρία όπου ο Χριστός ονομάζεται με το όνομα Θεός. Το ένα χωρίο ακούσαμε όσοι παραμείναμε στους ιερούς ναούς κατά τη νύχτα του Πάσχα και ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία, την πιο χαρμόσυνη λειτουργία του εκκλησιαστικού έτους. Κατά την λειτουργία του Πάσχα διαβάστηκε το μεγαλοπρεπέστερο ευαγγελικό ανάγνωσμα, οι 17 πρώτοι στίχοι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το πνευματικότερο, το υψηπετέστερο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο που, όπως είπε κάποιος, ο υψηπέτης αετός ο Ιωάννης ανέβηκε στον ουρανό και το κατέβασε κατευθείαν από την αιωνιότητα. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Εξ αρχής υπήρχε ο Λόγος με λάμδα κεφαλαίο ο Χριστός. Όπως εξ αρχής υπήρχε ο Πατέρας, έτσι εξ αρχής υπήρχε και ο Υιός και Λόγος Του. Διότι ο Πατέρας γεννά τον Υιόν και Λόγον Του έξω από τον χρόνο, πρώτο χρόνο, προπάντων των αιώνων. Πάντοτε υπήρχε ο Πατέρας, πάντοτε γεννούσε τον Υιόν Του, όπως εφόσον χρόνων υπάρχει ήλιος γεννά το φως και όπως υπάρχει συγχρόνως ήλιος και φως που γεννιέται από τον ήλιο, έτσι συγχρόνως υπάρχει Πατήρ και Υιός ή Λόγος που γεννάται από τον Πατέρα. Εξ αρχής υπήρχε ο Λόγος, ανέκαθεν υπήρχε ο Λόγος, πάντοτε υπήρχε ο Λόγος, όπως υπήρχε ο Πατέρας. Άρα ο Λόγος δεν είναι κτίσμα, όπως έλεγε ο Άριος και όπως λέω τα σημερινά μακρινά πνευματικά εγγόνια του Αρίου, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβάκια και μερικοί αντιτριαδίτες προτεστάντες. Αφού ο Λόγος υπήρχε εξ αρχής, πάντοτε, δεν ήταν κτίσμα. Τα κτίσματα έγιναν κατόπιν. Ήταν Θεός, υπονοείται. Και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν. Και ο Λόγος ήταν μαζί με τον Θεό Πατέρα. Δεν ήταν μαζί με τους αγγέλους ο Λόγος, διότι δεν είναι πρόσωπο της τάξεως των αγγέλων και ούτε υπήρχαν ακόμη άγγελοι. Δεν ήταν ο Λόγος μαζί με τους ανθρώπους, διότι δεν είναι πρόσωπο της τάξεως των ανθρώπων, ούτε υπήρχαν ακόμη άνθρωποι. Ο Λόγος ήταν μαζί με τον Θεό Πατέρα, διότι είναι πρόσωπο της τάξεως του Θεού Πατρός. Είναι, όπως λέγουν οι μυστικοί θεολόγοι, ένα από τα μέλη της τριμελούς θείας οικογενείας. Ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, η τριμελής θεία οικογένεια. Και από αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής, ότι ο Λόγος ήταν μαζί με τον Θεό, μαζί με τον Πατέρα, συνάγεται ότι ήταν πρόσωπο υψής της τάξης Θεός. Αλλά σπέβδει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης, σπέβδει να δηλώσει ρητός επιλέξει ότι ο Λόγος ήταν Θεός.
και Θεός είναι ο λόγος βροντοφωνή. Ο λόγος ήταν εξ αρχής, ο λόγος ήταν μαζί με τον Θεό Πατέρα και Θεός ήταν ο λόγος. Δεν ήταν άγγελος όπως λέγουν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Δεν ήταν άνθρωπος, κατόπιν έγινε άνθρωπος. Ήταν Θεός όπως ο Πατέρας του. Εδώ ο Ιωάννης βροντά το δόγμα της θεολογίας, το δόγμα της θεότητος του λόγου, και μας λέγει ότι ο λόγος ήταν Θεός. Θα αναφέρομαι τώρα χωρίο όπου ο Χριστός δεν ονομάζεται Θεός χωρίς άρθρο, αλλά Θεός με άρθρο, γιατί οι χιλιαστέ ανόητοι άνθρωποι, αμαθείς όπως λέγει ο Απόστολος, παίζουν με τις λέξεις και λένε να λέει Θεός, αλλά δεν λέει ο Θεός, λέει Θεός χωρίς άρθρο, διότι εδώ το Θεός είναι κατηγορούμενο. Λέμε ο Κώστας είναι άνθρωπος, δεν θα βάλουμε άρθρο, άνθρωπος θα πούμε. Δεν θα πούμε ο Κώστας είναι ο άνθρωπος, θα πούμε ο Κώστας είναι άνθρωπος, για το άνθρωπος είναι κατηγορούμενο. Αν πούμε ότι ο Κώστας είναι άνθρωπος επειδή δεν έχει άρθρο, σημαίνει ότι δεν είναι πραγματικός άνθρωπος. Τι είναι χιονάνθρωπος, είναι άγαλμα είναι. Έτσι όταν λέγει και Θεός είναι ο λόγος, λοιπόν το Θεός είναι κατηγορούμενο και σημαίνει ότι ήταν αληθινός Θεός. Αλλά αφού θέλουν και άρθρο, ας αναφέρουμε και ένα χωρίο και άλλα μπορούμε να αναφέρουμε με άρθρα. Είναι στον Ψαλμό 44 κατά τους Εβδομήκοντες, 45 κατά το Εβραϊκό, στους στίχους 7 έως 8 κατά τους Εβδομήκοντα. Εκεί ο ψαλμοδός λέγει: ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος. Είσαι ο Θεός και είσαι βασιλιάς με αιώνιο θρόνο. Ποιος είναι αυτός ο Θεός που είναι βασιλιάς με αιώνιο θρόνο? Φαίνεται στη συνέχεια από ένα πολύ παράδοξο λόγο που λέγει ο ψαλμοδός: ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου, ηγάπησα δικαιοσύνη και εμίσας ανομία, δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός ο έλεον αγαλιάσος παρά τους μετόχους σου. Είσαι Θεός, είσαι δίκαιος, αγαπάς τη δικαιοσύνη, μισείς την ανομία, γι' αυτό εσένα που είσαι ο Θεός, σε έχρισεν ο Θεός σου. Εδώ είναι το παράδοξο, ότι ο Θεός έχει Θεό που τον έχρισε. Πώς ο Θεός έχει Θεό? Ο Θεός έχει Θεό ως άνθρωπος. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και ως άνθρωπος έχει Θεό που τον έχρισε, τον έκαμε Χριστό, τον χειροτώνησε τρομποντινά, του έδωκε αποστολή για να σώσει τον κόσμο. Ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος και σαν άνθρωπος έχει Θεό. Κατά την ανωτέρα φύση του είναι ο ίδιος ο Θεός. Στο Ισαΐα 9 κεφάλαιο 6 στίχο ο μεγάλος προφήτης λέγει για το παιδί της Βηθλέμ: και καλείται το όνομα αυτού Θεός ισχυρός. Το παιδί της Βηθλέμ που μεγάλωσε και σταυρώθηκε και αναστήθηκε, σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας και αναστήθηκε για τη δόξα μας, το παιδί της Βηθλέμ είναι Θεός, Θεός ισχυρός, όχι κανένας μικρός και αδύνατος Θεός. Στην επιστολή του προς Τίτον, δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 13, διαβάζομαι: προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εμείς οι πιστοί περιμένουμε μεγάλα πράγματα. Περιμένουμε να πραγματοποιηθεί η ευτυχισμένη ελπίδα μας. Ποια είναι η ελπίδα μας? Να φανερωθεί και να δούμε τη δόξα, τίνος δόξα, κανένας πολιτικού ανδρός, τίνος δόξα, αυτές είναι ψευτοδόξες. Περιμένουμε να δούμε τη δόξα την αληθινή και μεγάλη και απερίγραπτη, και από αυτή τη δόξα να πάρουμε και εμείς δόξα. Περιμένουμε να δούμε τη δόξα
του μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με αυτά τα λόγια του Παύλου, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγάλος Θεός μας και ο Σωτήρας μας. Και είναι Σωτήρας μας ακριβώς διότι είναι Θεός μας. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να μας σώσει. Στο Ρωμαίος 5 διαβάζομαι ότι από τους Ισραηλίτες προήλθε το κατά σάρκα ως άνθρωπος ο Χριστός, ο οποίος, τι είναι ο Χριστός κατά την ανωτέρα φύση του, τι λέγει εκεί ο Παύλος, είναι ο επιπάντων Θεός, ο ευλογητός εις τους αιώνας. Είναι ο Θεός των πάντων, ο Θεός των όλων, ο ευλογητός, ο δεδοξασμένος στους απεράντους αιώνας. Στον πρώτο τελευταίο στίχο της πρώτης καθολικής επιστολής του Ιωάννου, στο Α Ιωάννου Ε 20 διαβάζουμε για τον Ιησού Χριστό ότι αυτός είναι ο αληθινός και ζωή, ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Ο Ιησούς Χριστός είναι όλη η Θεία Ουσία. Είναι ο αληθινός Θεός και η αιώνιο ζωή, όπως είναι και ο Πατέρας, όπως είναι βεβαίως και το Άγιο Πνεύμα. Αναφέρω ακόμη, αγαπητοί μου, 2-3 χωρία όπου ο Χριστός ονομάζεται και Κύριος και Θεός. Συνδυάζονται οι δύο ονομασίες. Το ένα είναι στο Ευαγγέλιο του Λουκά στους στίχους 16-17. Εκεί τι λέγει ο άγγελος που ομιλεί στον Ζαχαρία, τον πατέρα του προδρόμου. Λέγει ότι ο Ιωάννης ο πρόδρομος θα προπορευθεί τίνος Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Ο Ιωάννης γεννήθηκε 6 μήνες γρηγορότερα από τον Χριστό και βγήκε στο κήρυγμα γρηγορότερα από τον Χριστό. Γι' αυτό είπε ο άγγελος, θα προπορευτεί του Κυρίου Θεού του Ισραήλ, του Ιεχωβά Ελοχήμ, του Θεού του Ισραήλ. Στις πράξεις, στο Κ 28, ο Απόστολος Παύλος λέγει προς τους ποιμένες να προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο πάνω στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε, σας εγκατέστησε ως επισκόπους, ως φύλακας, ως φρουρούς, ως ποιμένες, για να ποιμένετε, να κυβερνάτε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού. Και ποιον εννοεί εδώ ο Παύλος Κύριο και Θεό? Φαίνεται από τη συνέχεια. Να επιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποία απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Ο Κύριος και Θεός απέκτησε την Εκκλησία με το ίδιο του το αίμα. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος και Θεός που έχει αίμα και το έχισε για την Εκκλησία του? Είναι ο Χριστός. Ο Κύριος και Θεός έγινε άνθρωπος και έχισε το αίμα του για να αποκτήσει την Εκκλησία του. Επαλερχόμεθα στο Ιωάννου Κ 28, στην ομολογία του Θωμά που εορτάζει σήμερα, και ευχόμεθα επ' ευκαιρία τους εορτάζοντας την πίστη που απέκτησε ο Θωμάς και την ομολογία όταν είδε τον Αναστάντα Κύριο. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Σφραγίζομαι δε, αγαπητοί τηλεθεατέ, αυτή την ομιλία με το Αποκαλύψεως Α7. Αποκαλύψεως Α7. Εκεί η Αποκάλυψη συσσωρεύει ένα πλήθος ονόματα για το Χριστό που δείχνουν την θεότητά του. Σύμφωνα με το Αποκαλύψεως Α8, ο Χριστός είναι το Α και το Ω, ίσον αιώνιος ίσον Θεός, η αρχή και το τέλος, ίσον αιώνιος ίσον Θεός, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, αυτός που έρχεται να κρίνει τον κόσμο, το οποίο είναι ανάλυση του εβραϊκού ονόματος Γιαχβέ. Ο Ων, ο Ιν, ο ερχόμενος, αυτός που είναι, ήταν, πάντοτε και θα είναι, πάντοτε και έρχεται να κρίνει τον κόσμο, ο Παντοκράτορ, ο Παντοδύναμος και ο Κύριος και Θεός, ο Γιαχβέ Ελοχήμ, όπως λέγεται στα εβραϊκά. Αυτό η δόξα, αυτό το κράτος, αυτό η σοφία, αυτό η δύναμη,
αυτό ο πλούτος, αυτό η βασιλεία και αυτό η λατρεία των καρδιών μας εις τους απεράντους αιώνας. Φτάσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές, στο τέλος της εκπομπής. Συν Θεώ, θα είμαι πάλι μαζί την άλλη Κυριακή την ίδια ώρα, 12 με 1. Χαίρετε εν Κυρίω. Χριστός Ανέστη.